Το εκατοικείτο και νωρίτερα από ό,τι αναφέρει και ο Διόδωρος από κάποιους τόπους κατοίκους. Γιατί έχουμε λαούς εδώ, είπαμε τους Έλλημους δυτικά, τους Ικανούς στο κεντρική Ιταλία, κεντρική Σικελία και τους Σικελούς, Ισίκουλους στην ανατολική πλευρά. Εκείνοι ασχολούνταν με τη γεωργία και τη κτηνοτροφία όσο μπορούσαν να καλλιεργήσουν τους πρόποδες του βουνού. Ενώ την εποχή των Ρωμαίων θα γίνει μια προσπάθεια να μετατραπεί το αρχαίο ελληνικό θέατρο σε αμφιθέατρο, να γίνει δηλαδή μια αρένα, ένα μικρό κολοσσέο. Γι' αυτό και στο πάνω μέρος του θεάτρου υπάρχουν, σώζονται μέχρι σήμερα, κάποιες προσθήκες που έχουν κάνει που θυμίζουν τις καμάρες, αυτές όπως στήσαν δηλαδή τα αμφιθέατρα οι Ρωμαίοι. Το μεγαλύτερο όμως μέρος παραμένει όπως ήταν από τον 3ο αιώνα ακόμα. Όταν χρησιμοποιείται φυσικά σαν θέατρο, σαν χώρος παραστάσεων. Τα Αρμίνα, επειδή ήταν σε στρατηγικό σημείο πάνω στο ύψωμα, ήταν καλά οχυρωμένοι. Υπέστη μια μεγάλη πολιορκία από τους Άραβες για 5 χρόνια, το 901 στο 906. Το 1070-1080 καταλήφθηκε το μέρος αυτό από τους Νορμανδούς. Αλλά αυτό που σώζεται σε καλή κατάσταση είναι μόνο το αρχαίο θέατρο που παρόλη την φθορά έτσι από το πέρασμα του χρόνου και από τις λαϊλασίες έχει διατηρηθεί σχετικά σε καλή κατάσταση. Εδώ αφήνουμε τον αυτοκινητόδρομο τώρα. Θα μας οδηγούσε στη Μεσίνα και θα ανηφορήσουμε λιγάκι. Αφού αφούσουμε το πούλμα στο πάρκο θα μας μεταφέρουν εκεί στο κέντρο της πόλης. Yes.